Ήταν μια σημαντική για τον δημοσιογραφικό κόσμο την περασμένη Παρασκευή εκδήλωση, κυρίες και κύριοι, στη δημοσιογραφική εστία, τον δημοσιογραφικό κόσμο αλλά και τους συμπολίτες μας και την σχέση τους με τους δημοσιογράφους, καθώς ήταν μια εκδήλωση τιμής σε ένα παλέμαχο, ίσως ένα από τους γνωστότερους εν Κύπρο δημοσιογράφους, τον αϊθαλέστατο Άλεξ Ευθυβούλου, στα 88 του χρόνια. Εκδήλωση η οποία διοργανώθηκε από τον κλάδο συνταξιούχων δημοσιογράφων της Ένωσης Συνταχτών. Και στην εκδήλωση εκείνη μίλησαν επικεφαλής του κλάδου ο Παναγιώτης ο Παπαδημήτρης, μίλησε ο πρόεδρος της Ενώσεως Συνταχτών ο Αντώνης ο Μακρύδης, μίλησε ο νεαρός κυβερνητικός εκπρόσωπος Νίκος Χριστοδουλίδης, μίλησε επίσης ο παλέμαχος δημοσιογράφος και συνεργάτης του Άλεξ Ευθυβούλου ο Ανδρέας ο Χατζίποπας και αντιφώνησε και ο Άλεξ Ευθυβούλου. Να ακούσουμε τι είπε, όπως τα ηχογραφήσαμε, ο Παναγιώτης ο Παπαδημήτρης μιλώντας για τον τιμόμενο Άλεξ Ευθυβούλου. Κύριε κυβερνητικέ εκπρόσωπε, κύριοι βουλευτές και εκπρόσωποι κομμάτων, αγαπητέ Άλεξ, φίλες και φίλοι. Με μεγάλη χαρά συγκεντρωθήκαμε σήμερα στη δημοσιογραφική εστία, στο σημείο όπου χτυπά η καρδιά των Κυπρίων δημοσιογράφων, για να τιμήσουμε τον Άλεξ Ευθυβούλου, τον άνθρωπο που τίμησε ο ίδιος με την προσφορά του την κυπριακή δημοσιογραφία. Γιατί για πολλούς από εμάς, αλλά και τον κυπριακό λαό ευρύτερα, ο Άλεξ Ευθυβούλου ή απλά ο Άλεξ, όπως το γνωρίζουμε όλοι, αποτελούσε, θα έλεγα, χωρίς να υποτιμώ την προσφορά κανενός άλλου δημοσιογράφου, σήμα κατά τεθέν της κυπριακής δημοσιογραφίας. Η μορφή του έχει ταυτιστεί με τη δημοσιογραφία, με τη χαρακτηριστική του γενιάδα. Ο Άλεξ είναι ο άνθρωπος τον οποίο θεωρεί ο κόσμος ως ένα ιερό τέρας της δημοσιογραφίας και τον αναγνωρίζουν σε κάθε σπίτι, θα έλεγα, μικρή και μεγάλη. Πάντα πρώτος, για δεκαετίες ολόκληρες απαθανάτιζε τα γεγονότα που αφορούσαν την πατρίδα μας και όχι μόνο. Το βλέπαμε πάντα με το μικρόφωνο στο χέρι ή την κινητή του κάμερα να τρέχει σε όλα τα γεγονότα για να μεταδώσει είτε στο εσωτερικό στην αγαπημένη του κυρίως αγγλόφωνη εφημερίδα Cyprus Weekly, είτε στο διεθνή τύπο μέσω του πρακτορείου Associated Press που αντιπροσώπευε επάξια αν είχαν διεθνές ενδιαφέρον φυσικά. Τον είδαμε ακόμα σε επικίνδυνες αποστολές στο εξωτερικό, παραβλέποντας τους κινδύνους που διέτρεχε με μόνη έγνοια να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των ειδήσεων για να ενημερώνει σωστά και υπεύθυνα την κοινή γνώμη. Έλεγες, το μετέδωσε ο Άλεξ, άρα είναι σωστό. Τελεία. Το Ιράκ, η Παλαιστίνη, ο Λίβανος και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, για να αναφέρω μόνο μερικές, ήταν οι επικίνδυνες περιοχές που τον είδαμε να σπέβδει κυριολεκτικά μέσα στη φωτιά πολέμων και να καλύπτει γεγονότα με κίνδυνο της ζωής του. Πάντα πρώτος, αλλά προπαντός πάντα έγκυρος και σωστός. Δεν ήταν όμως μόνο αυτά. Ο Άλεξ υπήρξε για σειρά ετών και συνεργάτης στο ΡΙΚ, είτε ως έκτακτος ανταποκριτής, είτε ως αναλυτής των διαφόρων γεγονότων που συνέβαιναν στην περιοχή μας και που επηρέαζαν την Κύπρο. Δεν θα αναφέρω άλλα για την πληθωρική προσφορά του, καθώς αυτή φαίνεται και μέσα από το ειδικό έντυπο αφιέρωμα που εκδώσαμε ως κλάδος συνταξιούχων. Αυτό το συνταξιούχο δεν μου αρέσει καθόλου. Δημοσιογράφων της Ένωσης Συνταχτών, υπό τη σκέπη της οποίας δρούμε πάντα και σήμερα, και είμαι σίγουρος ότι το έχετε εξασφαλίσει. Θα περιοριστώ απλώς να πω ότι ο Άλεξ είναι σήμερα 88 χρονών και έχει υπηρετήσει τη δημοσιογραφία για 60 και πλέον χρόνια, όσο λίγοι από εμάς. Είναι γιος Κυπρίου και Ρωσίδας πρόσφυγα. Υπηρέτησε ως εθελοντής στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ακόμα υπήρξε από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος, περιβαλλοντιστής της Κύπρου και δίκαια τον τίμησαν η πολιτεία και το κίνημα οικολόγων. Για να προωθήσει αυτά που πίστευε πως έπρεπε να γίνουν στον τόπο μας, αναμίχθηκε και στην πολιτική. Το 85 διεκδίκησε έδρα στη Βουλή πιστεύοντας ότι μερικά πράγματα αλλά και άνθρωποι ακόμη έπρεπε να αλλάξουν.
ανέφερε προφητικά, θα έλεγα, σε μια από τις ανακοινώσεις του γύρω από τις κομματικές συγκρούσεις της εποχής όταν κατήλθε στην πολιτική. Ως πατέρας θέλω να απαντήσω στα παιδιά μου ότι δεν ευθύνομαι για το θλιβερό κατάντημά μας όταν θα με ρωτήσουν στο μέλλον γιατί ανέχθηκα αυτή την κατάσταση χωρίς να αντιδράσω. Απέτυχε να εκλεγεί, αλλά ο αγώνας του δεν πήγε χαμένος. Κατάφερε με προσφυγή στο ανώτατο δικαστήριο να εξασφαλίσει βήμα για ένα ανεξάρτητο υποψήφιο από το ΡΙΚ που του το είχε αρνηθεί αρχικά. Τον ευγνωμονούμε για όσα έκαμε και για όσα πρόσφερε στη δημοσιογραφία και στον τόπο μας ευρύτερα. Σήμερα τον τιμούμε και θέλω να πιστεύω ότι μετά από μια τόσο μεγάλη προσφορά θα νιώθει και ο ίδιος δικαιωμένος για τους αγώνες του. Αγαπητέ Άλεξ, σε ευχαριστούμε. Αυτά λοιπόν από τον Παναγιώτη τον Παπαδημήτρη για τον Άλεξ τον Ευθυβούλου. Ο νεαρότερος από όσους μίλησαν εκεί ήταν ο Νίκος ο Χριστοδουλίδης, κυβερνητικός εκπρόσωπος τώρα, και να ακούσουμε τι ακριβώς είπε. Κυρίες και κύριοι, είναι με ιδιαίτερη χαρά που ανταποκρίθηκα στην πρόσκληση να παρευρεθώ στην σεμνή και συγκινητική αυτή εκδήλωση προς τιμή ενός εκ των πατέρων της δημοσιογραφίας στην Κύπρο. Η σημερινή απόδοση τιμής στον καταξιωμένο δημοσιογράφο Άλεξ Ευθυβούλου αποτελεί την ύψιστη και εγκυρότερη αναγνώριση ενός δημοσιογράφου στην Κύπρο, και η διοργάνωση της σημερινής εκδήλωσης τιμά ταυτόχρονα και τους ίδιους τους εμπνευστές αυτής της ιδέας, την Ένωση Συντακτών Κύπρου και ειδικότερα τον κλάδο όριμων δημοσιογράφων. Φίλες και φίλοι, ο Άλεξ Ευθυβούλου δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Είναι ο ακίνητος δημοσιογράφος που με τον λόγο, την πένα και την κάμερά του κατέγραψε όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν το νησί μας από τα μέσα του περασμένου αιώνα. Η πολύχρονη δράση του δεν περιορίστηκε στην Κύπρο, αλλά επεκτάθηκε και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ήταν ο πολεμικός ανταποκριτής, ο εκδότης, ο περιβαλλοντιστής, ο φιλότιμος δημοσιογράφος που με χαρακτηριστική γενιάδα του ταυτίστηκε με τη δημοσιογραφία του τόπου μας. Γεννήθηκε το 1927 και μόλις στην ηλικία των 17 χρόνων, εμποτισμένος από τις ιδέες της ελευθερίας και της δημοκρατίας, εντάχθηκε στο Κυπριακό Σύνταγμα που συστάθηκε από τους Κύπριους για να ενισχύσουν τον αγώνα κατά του ναζισμού. Πέρασε 2 χρόνια στο στρατό, στην Αίγυπτο και την Παλαιστίνη. Εκείνες τις μέρες, γράφει ο ίδιος στην αυτοβιογραφία του, είχαμε την αίσθηση ότι πηγαίνοντας στον πόλεμο ήταν κάτι το ηρωικό. Στην εξέλιξη της ζωής και εργαζόμενος ως δημοσιογράφος και πολεμικός ανταποκριτής, ο Άλεξ κατάλαβε, όπως ο ίδιος χαρακτηριστικά αναφέρει, ότι ο πόλεμος είναι η χειρότερη κατάρα. Και ήταν ακριβώς αυτό που προσπάθησε να μεταδώσει στους αναγνώστες του μέσα από τις ανταποκρίσεις, τα κείμενα και τις φωτογραφίες του. Σπούδασε λογιστική με υποτροφία στο Λονδίνο, αλλά την εγκατέλειψε γιατί αισθάνθηκε νωρίς την έλξη της δημοσιογραφίας. Ξεκίνησε ως freelancer στο BBC. Από το 1950 άρχισε να δραστηριοποιείται ως επαγγελματίας δημοσιογράφος, και όταν ξέσπασε ο αγώνας στη ΣΕΟΚΑ άρχισε την αποστολή ανταποκρίσεων σε βρετανικές εφημερίδες. Στους Times, την Daily Express, την Daily Telegraph και στο περιοδικό Times. Το 1956 διορίζεται μόνιμος ανταποκριτής του Associated Press. Από το 50 μέχρι την ώρα αφιπηρέτησής του το 2002 βιώνει συγκλονιστικές εμπειρίες στην πολυτάραχη περίοδο της δημοσιογραφικής δράσης του, τόσο στην Κύπρο όσο και στην μονίμως φλεγόμενη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Να μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε μια δική του μαρτυρία όταν βρέθηκε στις κεντρικές φυλακές την περίοδο του αγώνα της ΕΟΚΑ, όταν ήταν προγραμματισμένος ένας απαχωνισμός. Γράφει χαρακτηριστικά: «Η ατμόσφαιρα πριν από τον απαχωνισμό ήταν κάτι το απερίγραπτο. Πατριωτικά τραγούδια και συνθήματα από όλους τους κρατούμενους δονούσαν την ατμόσφαιρα και γέμιζαν με κουράγιο αυτούς που θα οδηγούνταν στο θάνατο για να βαδίσουν προς την αχώνη με το κεφάλι ψηλά. Αμέσως μετά τον αποκρουστικό θόρυβο της αχώνης, νεκρική σιγή,
και μια παγωμάρα στις ψυχές όσων ήταν παρόντες. Λίγοι δημοσιογράφοι στην ιστορία της παγκόσμιας δημοσιογραφίας είχαν την τύχη ή καλύτερα την ατυχία, όπως αισθάνεται ο ίδιος ο Άλεξ, να βιώσουν παρόμοια δημοσιογραφικά βιώματα. Είχε την ατυχία, όπως σημειώνει, να τον καλέσουν σε αποστολές στο εξωτερικό και ειδικότερα στις χώρες της Μέσης Ανατολής, όταν υπήρχαν αναταραχές και πόλεμοι. Κατ' επέκταση, όπως ο ίδιος αναφέρει, οι καλές του φωτογραφίες, χωρίς να το θέλει ή να το επιδιώξει, είχαν να κάνουν με τη δυστυχία των συνανθρώπων του. Οι δημοσιογραφικές του εμπειρίες χάραξαν βαθιά την ευαίσθητη ψυχή του Άλεξ Ευθυβούλου. Αυτές και η έφεση του στο περιβάλλον καθόρισαν τη μετέπειτα εξωδημοσιογραφική του δράση. Πρωτοπόρος περιβαλλοντιστής και ουδέτερος πολιτικός κριτής, επεδίωξε στις βολευτικές εκλογές του 1985 να μετουσιώσει σε ένα ισχυρό μήνυμα προς την πολιτική ηγεσία τις τραυματικές εμπειρίες του στη δημοσιογραφία. Κατήλθε ως ανεξάρτητος υποψήφιος βουλευτής για να διακηρύξει πως έπρεπε επιτέλους οι πολιτικοί ηγέτες να σταματήσουν να διαπληκτίζονται και ενωμένοι να προχωρήσουν στον κοινό αγώνα για τη σωτηρία της πατρίδας. Μήνυμα απόλυτα διαχρονικό. Μπορεί η συγκεκριμένη προσπάθεια του Άλεξ να μην ανταμείφθηκε από το εκλογικό σώμα, αλλά ο ίδιος κατάφερε να υψώσει μια τίμια και καθαρή φωνή που θα μείνει στην ιστορία. Όπως στην ιστορία θα μείνει και η μακρά, πέραν των 60 χρόνων, καρποφόρα προσφορά του στην κυπριακή δημοσιογραφία. Χαιρόμαστε και ευχαριστούμε τον Άλεξ Ευθυβούλου που στα 88 χρόνια του μας δίνει την ευκαιρία να τον τιμήσουμε ως ένα άξιο και καταξιωμένο δημοσιογράφο του τόπου μας. Προσωπικά, κύριε Ευθυβούλου, έχουμε μια διαφορά σχεδόν μισό αιώνα. Έχω μάθει τις χώρες της περιοχής από πολύ μικρός, θυμάμαι, μέσα από τις δικές σας ανταποκρίσεις. Και ήταν κάτι που θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά όταν μικρό παιδί σας έβλεπα από τις χώρες που βρισκόσασταν και ήταν η πρώτη επαφή με αυτές τις χώρες. Σας ευχαριστούμε, κύριε Ευθυβούλου, για την πολυεπίπεδη προσφορά σας στον τόπο μας. Σας ευχαριστούμε για την υποδειγματική ειλικρίνειά σας, την αντικειμενικότητά σας και την εντιμότητά σας. Να είστε πάντα καλά. Ήταν η αγόρευση του κυβερνητικού εκπροσώπου του Νίκου του Χριστοδουλίδη στην εκδήλωση τιμής για τον παλέμαχο δημοσιογράφο τον Άλεξ τον Ευθυβούλου, ο οποίος, να υπενθυμίσουμε, το 1985 κατήλθε ως ανεξάρτητος υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές τότε του φθινοπόρου του 1985. Και βεβαίως δεν φτούρισε εκείνη η προσπάθεια κάτω από τους ογκόληθους της γνωστής κομματικής πελατείας. Σας διαβάσουμε και τα αποτελέσματα. Εκλογική περιφέρεια Λευκωσίας έλαβαν ΑΚΕΛ 28.555 ψήφους, ποσοστό 23,98%. Δημοκρατικό Κόμμα 33.178 ψήφους, ποσοστό 27,86%. Δυσί 40.912 ψήφους, ποσοστό 34,35%. ΕΔΕΚ 15.724 ψήφους, ποσοστό 13,20%. Ανεξάρτητος Ευθυβούλου Άλεξ 723 ψήφους, ποσοστό 0,61%. Και σκεφτόμαστε και σκέφτεται και ο καθένας σήμερα, κάτω από τα ερείπια που ήδη προκάλεσε η κομματοκρατία, πώς θα ήσαν άραγε τα πράγματα εάν ανάποδες ήσαν τότε οι εκλογικές επιλογές του ψηφοφόρου λαού. Για να ακούσουμε όμως την αντιφώνηση που έκανε στην εκδήλωση ο ίδιος ο Άλεξ Ευθυβούλου. Ύστερα από το χειροκρότημα σας και τα χαμόγελα που βλέπω παντού, δύσκολο για μένα να κάτσω να σας μιλήσω και να σας πω οτιδήποτε. Πράγματι, νιώθω έτσι συγκινημένος και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την εκδήλωση. Ευτυχώς που έχω γραμμένα κάποια πράγματα και μπορώ να τα διαβάσω.
Και έτσι θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους όσοι δούλεψαν για να γίνει αυτή η συγκέντρωση σήμερα και ειδικά στον κλάδο των συνταξιούχων, δημοσιογράφων και την Ένωση Συνταχτών. Είναι μεγάλη μου χαρά που βλέπω απέναντί μου τόσα γνωστά φιλικά πρόσωπα που πολλούς από εσάς μου συνδέουν χρόνια και χρόνια καλής συνεργασίας και σε αφιλόξενα μέρη και μέσα στις δυσκολίες, στις προσπάθειες μας να κάνουμε τη δουλειά μας όσο το δυνατόν καλύτερα. Και το λέω αυτό για μια εποχή που η τεχνολογία ήταν ακόμα, δεν ήταν τόσο προχωρημένη όσο είναι σήμερα, που τρέχουμε με ένα κομπιούτερ και ασύρματο και ό,τι γίνει, πιάνουμε το τηλέφωνο και ντάν, τα δίδουμε στην εφημερίδα και πας σε ολόκληρο τον κόσμο. Τότε έπρεπε να παίρνουμε σημειώσεις, να τα γράφουμε ή μέσα στο κασετόφωνο, να πάμε πίσω στο γραφείο και ό,τι θυμόμαστε και με τις σημειώσεις να κάτσουμε να γράψουμε την ιστορία μας. Εντελώς διαφορετική προσέγγιση της κάλυψης των νέων, μια φορά και έναν καιρό και σήμερα. Θέλω να ομολογήσω ότι με πολλούς από εσάς που βλέπω σήμερα εδώ είχαμε περάσει πολλές ωραίες και αξέχαστες στιγμές περιμένοντας μια δήλωση, ένα τηλεφώνημα ή κάποια εξέλιξη τέλος πάντων στην καθημερινή κάλυψη των ειδήσεων που είχαμε. Και αυτό γινόταν σε μέρες που αφήναμε τις οικογένειες μας για να τρέξουμε να καλύψουμε τις ειδήσεις και αυτό γινόταν γιατί δυστυχώς μέχρι σήμερα το ωράριο μας, το επάγγελμα μας δεν έχει ωράριο και έτσι είμαστε πάντα δούλοι του τηλεφώνου όταν χτυπήσει, όταν γίνει κάτι, μια εξέλιξη να τρέξουμε να το καλύψουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Εδώ πρέπει να πω έναν τεράστιο ευχαριστώ στη γυναίκα μου, τη Μέρη, για όλα όσα πέρασε μαζί μου, που ήταν συνεχώς εκεί να φροντίζει να μεγαλώνει σωστά τους δυο μας γιους, τον Αλέξη που είναι εδώ και τον Δημήτρη που είναι στο εξωτερικό, γιατί δεν ξέρω πώς θα αντιμετώπιζα και εγώ τη ζωή μου αν δεν υπήρχε αυτή η υπέροχη γυναίκα, η δυνατή γυναίκα δίπλα μου να φροντίζει το σπίτι όταν έλειπα, πολλές φορές για μήνες ολόκληρους. Οι αναμνήσεις είναι πολλές, οι φιλίες που δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια ακόμα περισσότερες και είναι όλα αυτά που γεννίζουν τη ζωή μου τώρα που δεν είμαι πια στην πρώτη γραμμή. Σας ευχαριστώ όλους ακόμα μια φορά που ήρθατε σήμερα εδώ για να σας ζω, να σας αγκαλιάσω, να σας φιλήσω και να σας πω ευχαριστώ που ήρθατε. Ο ίδιος ο Άλεξ Ευθυβούλου λοιπόν στην αντιφώνησή του στην εκδήλωση τιμής που οργανώθηκε στην Ένωση Συνταχτών για λόγου του και μίλησε και ο νυν πρόεδρος της Ένωσης Συνταχτών ο Αντώνης ο Μακρύδης που θυμήθηκε όταν πιτσιρικάς αποφάσισε να γίνει δημοσιογράφος γιατί τον εντυπωσίασε ο Άλεξ Ευθυβούλου. Εγώ θα σας χαιρετήσω και πρέπει όλοι να ευχαριστήσουμε και να επενέσουμε τον κλάδο συνταξιούχων δημοσιογράφων για τη δραστηριότητα του, τις πρωτοβουλίες του. Τέτοιες εκδηλώσεις τιμούν τους ίδιους αλλά τιμούν και εμάς και μας βάζουν και λίγο εμάς τους ενεργούς υποτίθεται τα ματογιάλια, τους βγάλω με το καπέλο. Δεν έγραψα κάποιο χαιρετισμό διότι είπα ότι θα είμαι πολύ σύντομος. Θέλω να πω ότι από τα, όταν πήγαινα στο γυμνάσιο μου είχαν κολλήσει το δημοσιογράφος. Μπορεί να έγραφα κάποιες καλές εκθέσεις. Και σκεφτόμουν τους δημοσιογράφους. Εκείνο που ερχόταν στο μυαλό μας ήταν ο Άλεξ Ευθυβούλου, τον οποίο βλέπαμε από την τηλεόραση τότε τη μαυρόασπρη του ΡΙΚ. Όταν είδα το, για πρώτη φορά ήρθα στο, ναι, ήρθα στη Λευκοσία, είδα τον Άλεξ Ευθυβούλου μέσα σε το αυτοκίνητο του με το πρες μπροστά και με τα γένια του. Θα θυμούμε πάντα αυτή τη σκέψη και είπα είναι από αυτό που θέλω να γίνω. Νομίζω ότι τα λέει όλα αυτό. Τα γένια που είναι.
Ναι, τα γένια του είπα, η γενιάδα μου. Αφού είναι το, είναι το σήμα κατά τεθέν και από εκεί και πέρα η δημοσιογράφη αφήνει να γένια. Δεν είναι τυχαίο, λόγω Άλεξ. Λοιπόν, τον εγνώρισα τον Άλεξ, όχι από τόσο πολύ, όχι από πολύ κοντά, από κοντά μπορώ να πω. Εγώ θα το θυμάμαι τότε που ίδρυσε το σύνδεσμο Κυπριακό Σύνδρομο Περιβάλλοντων, νομίζω. Ο Άλεξ βρισκόταν παντού με τη φωτογραφική, πάντα κρεμασμένη εδώ και να φωνάζει μια ζωή ολόκληρη. Ενίοτε, θέλω να το πω, δεν απέφευγε ακόμα και κάποιες κοψές βομολογίες. Ήταν αυθεντικός και ζωντανός ο Άλεξ. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ που μιλούσε για το μεγάλο του πάθος που ήταν ο Περιαιός ποταμός. Άλεξ, θα θυμίσω ότι πάντα έλεγες πριν 5-6 χρόνια αυτοί οι κερατάδες που καταστρέφουν τον Περιαίο, ξέρετε ρε συνάδελφοι ότι πριν 5-6 χρόνια ακούγονταν αηδόνια εδώ στον Περιαίο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτήν την κουβέντα του Άλεξ. Θα πω και κάτι άλλο. Όλοι ξέρουμε ότι ο Άλεξ ήταν ο ανταποκριτής του Associated Press, Αμερικάνικων πρακτορείων. Από ό,τι ξέρουμε, οι εργοδότες του ήταν Αμερικάνοι και είχαν και μια πολιτική ευρύτερα, δεν λέω για το πρακτορείο. Ο Άλεξ ποτέ δεν θεώρησε, όταν δημοσιογραφούσε, ότι ήταν εργοδοτούμενος Αμερικανό. Παρέμεινε το ελεύθερο πνεύμα. Και όχι λίγες φορές, μέσα από τις ανταποκρίσεις του, τα έβαζε ανοιχτά και ξεκάθαρα με την Αμερικάνικη πολιτική. Ας θυμηθούμε τον Άλεξ ότι ήταν ο πρώτος πολεμικός ανταποκριτής της περιοχής μας, της Κύπρου, αλλά και από τους πρώτους παγκόσμια. Εγώ θα θυμηθώ τη συνέντευξη που πήρε από τον Μπαρζανή, τον πατέρα του σημερινού Μπαρζανή. Και μέσα από αυτή τη συνέντευξη θαυμάζαμε και ψάχναμε να βρούμε πόσο ο Άλεξ αυτούς τους δύσκολους καιρούς πήγε και βρήκε τον Μπαρζανή. Νομίζω είπα αρκετά. Να πω ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι γιατί μπορούμε να λέμε ότι ο Άλεξ ήταν συνάδελφος μας, είναι συνάδελφος μας. Αγαπητέ Άλεξ, σε ευχαριστούμε για όσα έδωσες στη δημοσιογραφία. Να είσαι καλά. Πρόεδρος της Ένωσης Συνταχτών, ο Αντώνης ο Μακρύδης, για τον Άλεξ τον Ευσεβούλου. Και σήμερα στην εφημερίδα Σημερινή, στην σελίδα 8, ο Σάββας ο Ιακωβίδης γράφει με τίτλο «Ο Άλεξ, ο τελευταίος των Μοϊκανών». Οφειλόμενη τιμή και αναγνώριση σε ένα χαλκέντερο, ακούραστο και χαμογελαστό σκαπανέα της μάχημης φωτοδημοσιογραφίας. Πρώτα, η μεγάλη και η χαρακτηριστική γενιάδα, τα μακριά και ατίθασα μαλλιά και φυσικά το χαρακτηριστικό πλατή χαμόγελο με το σπινθοβόρο βλέμμα. Άλεξ Ευθυβούλου ή επί το λακωνικότερον και πλέον αναγνωρίσιμο Άλεξ. Όλοι όσοι γνωρίσαμε τον Άλεξ όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια του τόπου και της δημοσιογραφίας υποκλινόμαστε στον αξιαγάπητο μάχημο δημοσιογράφο που για πάνω από 60 χρόνια κόσμησε και λάμπρινε την κυπριακή δημοσιογραφία. Τότε που δεν υπήρχαν κινητά, φορητοί υπολογιστές, ψηφιακές κάμερες ή το διαδίκτυο. Τότε που για να βγάλουμε μια είδηση κυριολεκτικά έβγαινε η ψυχή μας, αλλά άξιζε την προσπάθεια. Τότε που οι ειδήσεις ήταν πρωτογενές και αποκλειστικό προϊόν και γεγονός και όχι copy-paste. Τότε που οι φωτογραφικές χρησιμοποιούσαν μαυρό-άσπρο φιλμ όπως και οι κάμερες. Τότε που ο πραγματικός δημοσιογράφος, ο συνεπής, ο επαγγελματίας και ο μαχητής έπαιζε την ζωή του κορώνα γράμματα. Αυτός είναι ο Άλεξ. Η ζωή και η προσφορά του θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα μυθιστόρημα, αλλά με καταγραφή της πραγματικότητας. Χαιρόμαστε και συγχαίρουμε τον σύνδεσμο όριμων, αυτό το συνταξιούχον δεν μας βγαίνει, όριμων δημοσιογράφων και την Ένωση Συνταχτών που την περασμένη Παρασκευή τίμησαν τη σεμνότητα και την ανεκτίμητη προσφορά του Άλεξ. Οι νέοι συνάδελφοι καλούνται να παραδειγματιστούν, γράφει σήμερα στην 8η σελίδα της εφημερίδας Σημερινή ο Σάββας ο Ιακωβίδης.